My question has to do with upstream. I'm an upstream lawyer since 1996. And it comes from a double surprise from Mr. Verriopoulos and a bit from Mr. Stergioulis. The double surprise comes from the fact that, A, there was too much havoc about an empty hydrocarbons reservoir in South Kavala and the intergovernmental disputes about Taipei's ownership. And there was no discussion at all, no reference to a rather full hydrocarbons formation in the Herodotus Basin. So my question, and this is a medium-long-term question, is there any specific time frame, Mr. Verriopoulos, Mr. Stergioulis, for the development of the Herodotus Basin south of Crete? If yes, which is it? And if not, what is the reason that there is no such time frame? Thank you. Να απαντήσω στα ελληνικά, γιατί πρέπει να είμαι πολύ σαφής. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Στο ελεκτικό συνέδριο είναι τρεις συμβάσεις που αφορούν χερσαία. Τα ξέρετε. Θα φτάσουμε και στην Κρήτη. Και δεύτερον, έχουμε ανακηρύξει ήδη δύο προτιμητέους αναδόχους. Η μία είναι η κοινοπραξία Total Edison KLP και άλλη είναι τα LP για το Block 2 το περίφημο και το Block 10 που είναι έξω από τον Κυπαρισιακό. Έχουμε ανακηρύξει και είμαστε σχεδόν στο τέλος, γιατί κάνουμε και κάποιες διαπραγματεύσεις για το συμφωνητικό το οποίο θα υπογράψουμε. Και αυτά τα πράγματα δεν είναι και εύκολα, όπως ξέρετε. Τώρα, τι γίνεται με την Κρήτη και τις άλλες περιοχές, τις οποίες ρωτάτε. Η απάντηση είναι η εξής. Όλα αυτά τα χρόνια νόμο είχαμε. Ο νόμος καταρχήν είναι ξεκάθαρος πώς κανείς βγαίνει σε έναν διαγωνισμό, έτσι δεν είναι. Ορίστε. Ναι, είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή υπάρχει κάποιος που κάνει κάποιο αίτημα, οπότε το βγάζει σε διαγωνισμό ή προκυρείς εσύ. Το θέμα είναι το εξής, ότι νόμους μπορούμε να έχουμε, αλλά στο τέλος στρατηγική και υπό την έννοια να υλοποιηθεί με βάση κάποια εργαλεία και κάποιους θεσμικούς φορείς, δεν είχαμε. Για παράδειγμα, ο νόμος 4001 ίδρυσε την ΕΔΕΗ, η οποία της ανέθεσε να κάνει όλη αυτή τη δουλειά και μέχρι το 2015 το μισό η ΕΔΕΗ δεν υπήρχε. Η κυβέρνηση ανέλαβε να τη φτιάξει. Εδώ είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΗ, ο κ. Μπασιάς, να σας τα πει με τι κόπο και προσπάθεια προσπαθούμε να στελεχωθεί, προσπαθούμε να αποκτήσει νόημα και περιεχόμενο η προσπάθεια αυτή. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κάποιος από εκεί λοιπόν πρέπει να κάτσει κάτω, να διαβάσει ξανά τα σεισμικά, τα ανέφερε προηγουμένως ο κ. Στεργιούλης, και να πει τώρα τι βγάζω και ποια είναι η στρατηγική μου για την επόμενη, περίοδο. Εδώ είμαστε, όπου έχουμε ξεκινήσει, διαβάζουμε πάλι διάφορα δεδομένα, δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, το αντιλαμβάνεστε αυτό, προκειμένου στο επόμενο διάστημα, και θα είναι σύντομο αυτό, να έχουμε, θα δείτε κάποιες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης. Τώρα, ενδεχομένως, και μας είπε, και ακούσαμε εδώ πέρα, να υπάρξουν και κάποιες άλλες ενέργειες από την μεριά υποψήφιων επενδυτών, με τις οποίες με πολύ χαρά θα τις ακούσουμε. Ήθελα να σας πω, στο τέλος της παρουσίασής μου προσπαθήσα να πω όσο πιο ασαφής, σαφής γινότανε. Κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Ενδυτικά σας αναφέρω ότι μία γεώτρηση χαμηλού βάθους κοστίζει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Η Ρόσνεφτ κάνει 1.600 το χρόνο. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε καταγραφή και έρευνα, σεισμική έρευνα περιοχών πέραν του Ιωνίου, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι εκτιμήσεις του καθενός. Δυστυχώς θυμάστε ανακοινώσεις ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει τον ενεργειακό τροφοδότη της Ευρώπης για ευρωπαϊκά ενεργειακά αποθέματα και τα υπόλοιπα. Εκείνο μπορώ να σας πω και δεσμεύομαι αυτό που λέω και ευχαριστώ τον κύριο Βεριόπουλο με τον οποίο έχουμε συζητήσει σε βάθος λεπτομέρειες αυτών που αναφέρθηκε. Αυτό που δεσμεύομαι λοιπόν είναι ότι η ελληνικά πετρέλαια με το κύρος της, το μεγεθός της και επιτρέψτε μου να πω τη σοβαρότητά της προσπαθεί να δημιουργήσει διεθνείς συμμαχίες με τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είναι θέμα συμφωνιών επιστητικότητας, τις οποίες έχουμε υπογράψει.
ότι πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε, δεν αναφέρουμε στην Νότια Κρήτη, ένα γενικότερο πλάνο για την ελληνική επικράτεια. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Όταν ξανακοιτάξαμε τον Πατραϊκό μέσα από τρισδιάστατα μοντέλα, συνειδητοποίησαμε ότι όλες οι γεωφυσικές θεωρίες που είχαμε προηγουμένως θέλαν να τις ξαναδούμε. Και το ξαναψάξαμε. 1,5 χρόνο τώρα ψάχνουμε από την αρχή όλες τις γεωφυσικές θεωρίες από το Ιόνιο μέχρι το Λιβιάθαν. Έχουμε κι εμείς εκπλαγεί ευχάριστα από το ξανακοίταγμα αυτό που δίνουν τα νέα μαθηματικά, επαναλαμβάνω, τρισδιάστατα μοντέλα, και είμαστε, όπως ξέρετε, η μόνη ελληνική εταιρεία που στον Πατραϊκό χρησιμοποίησε τρισδιάστατα μοντέλα. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία, όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι κάτω από μια διαρχή κρίση. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων στην Ελλάδα και το εξωτερικό που τα ξανακοιτάζει. Προχωράμε σε σύναψη μεγάλων συμμαχιών, γιατί τα μεγέθη ξεπερνάν κατά πολύ τις δυνατότητες της ελληνικά πετρέλαια και της ελληνικής οικονομίας ίσως. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Με την ευχή το 18 με 20% που είναι στατιστικά η πετρελοπιθανότητα ανακάλυψης κοιτασμάτων σε περιοχές υψηλής ενδεικτικότητας να επιβεβαιωθούν και αν όλα πάνε καλά, και επαναλαμβάνω θα είναι σύντομα, όπως είπε ο κ. Βεριόπουλος, κάποιες ανακοινώσεις εκ μέρους μας, τα 100 εκατομμύρια που εξαγγείλαμε στον Πατραϊκό πιστεύουμε θα είναι ένα πολύ μικρό νούμερο έναντι των μεγάλων αριθμών που, επαναλαμβάνω, στατιστικά, έτσι, 1 προς 5 είναι η πιθανότητα ανακάλυψης πραγματικών κοιτασμάτων έναντι των μαθηματικών μοντέλων, να μας βάλουν σε μια νέα εποχή. Αυτό μπορώ να πω για τους επαΐοντες, είναι περισσότερο από πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο για ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε αυτή την ενότητα και τους ομιλητές. Δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Άγγελο Θανασόπουλο για μια τετ-α-τετ συζήτηση με τον κύριο Σκούφα.